Αρχικά θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάνει εργομέτρηση. Αν ξέρετε τι είναι αυτό. Έχουμε όχι, έτσι. Ωραία. Εντάξει. Δεν, βασικά, να έρθει κάποιος να δει κάτι που έχει κάνει είναι... μάλλον για σύγκριση γίνεται. Οπότε, να ξεκινήσω να πω... η παρουσίαση είναι φτιαγμένη έτσι γιατί η πέθουσα ότι η πλειονότητα των παραβρισκομένων εδώ πέρα θα είναι άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει ποτέ τους εργομέτρηση και θέλουν να διαπιστώσουν εκτίμως πρόκειται. Προφανώς και αυτοί που από τις εκατοντάδες χιλιάδες που τρέχουν σίγουρα είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν την εργομέτρηση. Λοιπόν, εργομέτρηση λοιπόν έχει να κάνει με την αξιολόγηση, γενικά με την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης. Και όταν λέω φυσική κατάσταση δεν εννοώ μόνο αντοχή. Το δεξί πελάκι πατάω. Δεξί το. Το αριστερό, για πάτε στο αριστερό. Ήθελα να σας εξηγήσω κάποιους βασικούς όρους αρχικά. Όταν λέω φυσική κατάσταση εννοώ τις παραμέτρους. Η φυσική κατάσταση περιλαμβάνει κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι η σωματικά χαρακτηριστικά, η ευηγησία, η δύναμη, η ταχύτητα, η αντοχή γενικά. Οπότε, σαν δρομής, εμείς θα εντοπίσουμε κυρίως στην αντοχή, στο κομμάτι της αντοχής. Όταν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται για την αντοχή, κυρίως τον ενδιαφέρει η αερόβια του ικανότητα. Τον ενδιαφέρει η κατανάλωση του οξυγόνου. Η κύρια λοιπόν μέτρηση που γίνεται εργαστηριακά μπορεί και να γίνει και εκτός εργαστηρίου βέβαια, είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, η VO2 max που λέμε. Το V είναι ο όγκος, οξυγόνο 2, και το max λέει στην κατανάλωση οξυγόνου. Άρα μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για την αντοχή ενός αθλητή, μας ενδιαφέρει να δούμε την ικανότητα που έχει να χρησιμοποιεί το οξυγόνο. Γιατί αυτό, γιατί είναι με τον τρόπο αυτό παράγεται ενέργεια ανώδυνα, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να δώσει κάτι έναντι. Παίρνει το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα και μπορεί να παράξει ενέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να μην, αυτός είναι ο αερόβιος τρόπος παραγωγής ενέργειας, θα μπορούσε όμως να είναι και ο αναερόβιος τρόπος, όπως ακούτε πολλές φορές, που έχει να κάνει με άλλες πηγές ενέργειας. Να, αν έχω χρόνο και αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα μετά σε αυτό. Άρα λοιπόν, πέντε βασικά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για κάποιον δρομέα, και θα εισηγήσω το καθένα, είναι να βρω τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, να βρω την ταχύτητα ή το pace, το ρυθμό τρεξίματος που πετυχαίνει αυτή τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, το περιβόητο αναερόβιο κατόφλι, δρομική οικονομία και ενεργειακή κατανάλωση. Ένα-ένα τώρα θα σας πω σε αυτές τις παραμέτρους, όλα αυτά, έτσι για να έχετε μια εικόνα, μου είπαν ότι πολλοί τηλεφωνήσανε και ρωτήσαν αν θα κάνω εργομέτρηση εδώ. Για να γίνει εργομέτρηση, αν δείτε τι εξοπλισμός χρειάζεται, προφανώς κάποιοι ξέρουν, δεν μεταφέρεται αυτό. Έτσι. Άρα θα προσπαθήσω να περιγράψω. Τώρα καθώς εσείς κάνετε το process που θέλει να κάνω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τον εαυτό μου είμαι τελείως εργαστής. Δεν καταλάβω τι είναι τα ανερόβια τα τώρα θα πω σε ένα-ένα να τα εξηγήσω. Αυτά. Γι' αυτό. Ναι, αν νομίζω ότι είναι κάποια ερώτηση που πρέπει να εξηγήσετε πριν προχωρήσω, έχουμε ερώτηση κανονικά. Αν είναι να το πω παρακάτω, θα σου πω θα το πω παρακάτω. Εντάξει. Λοιπόν. Τι είναι η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου.
δηλώνει τον ανώτατο όγκο οξυγόνου που καταναλώνει τα κύτταρα. Γιατί μας ενδιαφέρει εμάς αυτό, μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τη μονάδα του χρόνου. Εδώ κανονικά λείπει μια τελεία που δείχνει το που προσδιορίζει ότι έχει να κάνει με τη μονάδα του χρόνου. Η μέγιστη πρόσκληση οξυγόνου είναι πολύ σημαντική γιατί συμπεριλαμβάνει 4 λειτουργικά συστήματα. Το καρδιαγιακό, καρδιά, αρτηρίες, πλεύρες, το αναπνευστικό, φέρνει το οξυγόνο στην καρδιά, τους μυς, το μυϊκό και το νευρικό. Όλα αυτά με μια μέτρηση. Όλες οι προηγούμενες παραμέτρους που ανέφερα, επίσης με μια μέτρηση. Δηλαδή μιλάω για περίπου μια διαδικασία 20 λεπτών, στην οποία μπορώ να πάρω τα στοιχεία αυτά που προανέφερα πριν. Βίο του Μάξ, ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Όταν λέω βίο του Μάξ, όταν λέω μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, είναι το ίδιο. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα ποιο. Να σας πω ποια είναι η αξία του λοιπόν. Μας ενδιαφέρει σε έναν δρομέα να δω την κατανάλωση του οξυγόνου. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτός που παράγει ενέργεια χρησιμοποιώντας το οξυγόνο μπορεί να έχει διάρκεια. Άρα λοιπόν, όσο είμαι σε μια κατάσταση, όταν ένας δρομέας μπορεί να βάλει, να παρουσιάσει και οι μονάδες μέτρησης είναι τις περισσότερες φορές, υπάρχουν και απόλυτες τιμές, αλλά είναι μιλιλίτρα ανακοινό σωματικού βάρους ανά λεπτό, μπορούμε να πούμε ότι μια μέση τιμή ας πούμε είναι γύρω στο 50 για κάποιους ερασιτέχνες, για καλούς αθλητές ξεπερνάει τα 65 μιλιλίτρα. Αν πούμε λοιπόν ότι εγώ έχω 65, εσύ έχεις 50, δεν είναι απαραίτητο ότι είμαι καλύτερος, αλλά δείχνει προδιάθεση να χρησιμοποιώ το οξυγόνο και να παράγω ενέργεια αερόπια για να μπορώ να έχω διάρκεια στο τρέξιμό μου. Αφού τα περάσω αυτά, για να μην, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, αφού περάσω τις παραμέτρους μία-μία, θα σας δείξω μετά πώς μπορούν να εφαρμοστούν προπονητικά. Ωραία, και το μέτρησα τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και μου είπες ότι η αξία δεν είναι μεγάλη. Παρακάτω, το πρακτικό κομμάτι. Πρακτικό κομμάτι θα υπάρχει μετά από την αρχική παρουσίαση των παραμέτρων. Η ταχύτητα λοιπόν στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων για την προπονητική. Για ποιο λόγο? Γιατί, όπως είπα και πριν, αν κάποιος έχει 60 μιλιλίτρα και ο άλλος έχει 55, δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει τα 60 μιλιλίτρα κατανάλωση οξυγόνου είναι καλύτερος από αυτόν τα 55. Μπορεί να το κερδίσει δηλαδή σε κάποιους αγώνες αντοχής. Και αυτό γιατί? Γιατί περιλαμβάνει, πρέπει η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου να συνδυάζεται με καλή δρομική οικονομία. Και τι σημαίνει αυτό? Η ταχύτητα λοιπόν που μπορώ να πιάσω αυτή τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου είναι κομβική σημασία. Πρέπει να σας εξηγήσω βασικά, προφανώς οι περισσότεροι δεν έχετε ιδέα πώς γίνεται ένα τέτοιο τεστ. Αυτό το τεστ λοιπόν έχει προοδευτική επιβάρυνση. Ξεκινάω από ένα στάδιο πολύ χαμηλό, εύκολο τρεξίματος, σχεδόν σαν αυτό που κάνετε ζέσταμα, και προοδευτικά αυξάνω την ένταση. Αναλογικά, προοδευτικά αυξάνω την ένταση. Αυτό γίνεται πάνω σε ένα διάδρομο, έτσι. Σε κάθε στάδιο λοιπόν, εγώ μετράω την κατανάλωση του οξυγόνου με μάσκες και επιστόμια κτλ. Εκεί λοιπόν αθλητής, όταν πω βάζετε επιστόμιο, αναπνέει και του μετράω πόσο οξυγόνο χρησιμοποιεί σε κάθε συγκεκριμένη ταχύτητα που τρέχει. Φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο που, αν προφανώς εμπειρικά όλοι γνωρίζετε, ότι όταν ανέβω πάνω σε ένα διάδρομο ή μέσα στο γήπεδο ξεκινήσω να τρέχω, ανεβάζω προοδευτικά ταχύτητα, ξανανεβάζω ταχύτητα, φτάνω σε ένα σημείο που δεν μπορώ να αντέξω άλλο, ή θα διατηρήσω την ταχύτητα ή θα σταματήσω. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό. Και ο λόγος είναι, που θα σας δείξω μετά στα πρωτογενή στοιχεία, ο λόγος είναι ότι ανεβάζοντας λοιπόν την ένταση, κάπου σταματάει το οξυγόνο να ανεβαίνει. Θα σας το δείξω αυτά μετά παρακάτω. Στα πρωτογενή στοιχεία της μέτρησης, τα οποία λαμβάνει κάποιος αφού κάνει εργομέτρηση. Και ο λόγος που σταματάμε είναι ότι
σταματάει το σώμα να χρησιμοποιεί επιπλέον οξυγόνο. Όχι ότι δεν χρειάζεται παραπάνω, αλλά ούτε στο σημείο που σταματάει να χρησιμοποιεί επιπλέον οξυγόνο σημαίνει ότι υπάρχει πάυση, ότι σταματάω. Γιατί και άλλες πηγές ενέργειας, αναερόμιες πηγές ενέργειας, μπορούν και συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας. Οπότε, σταματώντας το οξυγόνο και αναγκαζόμενος μετά να καταφύγω σε αναερόμιες πηγές ενέργειας, τότε υπάρχει το εξής θέμα. Είναι κάτι σαν το δούμε πιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μου δίνει δάνειο για αναερόμια πηγή ενέργειας και σου λέει, θα πας από εδώ μέχρι εκεί τώρα να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό. Σπατάλης. Αν λοιπόν εγώ δεχτώ αυτό το συμβιβασμό, πάω μέχρι εκεί και εκεί μετά σταματάω, γιατί οι αναερόμιες πηγές ενέργειας είναι περιορισμένης δυνατότητας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να έχω όσο γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση οξυγόνου. Κατανοητό μέχρι εδώ. Περίπου. Νομίζω στην πορεία ναι, θα σου λύσω απορίες αρκετές. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτή την ταχύτητα να γνωρίζουμε ποια είναι η ταχύτητα που πετυχαίνει τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου. Γιατί σε δρομείς που το αγώνισμά του η μέση ένταση είναι μικρότερη από αυτή την ταχύτητα, και τι μπορεί να είναι αυτό, ο μαραθώνιος. Είναι κάτω από αυτή την ταχύτητα. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να τα αντέξει αυτό σε μαραθώνιο. Να πηγαίνει με την ταχύτητα στη μέση κατανάλωση οξυγόνου. Είναι το δεκάρι. Είναι λίγο κάτω. Οι πολύ καλοί αθλητές δεν το έχουν εκτινάξει, αλλά η μάζα είναι πολύ πιο κάτω. Και συνήθως από την ταχύτητα αυτή σηματοδοτεί την ταχύτητα από το τριάρι και πάνω και κάτω, μικρότερες αποστάσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, για έναν αθλητή ο οποίος κάνει αποστάσεις 5 χιλιόμετρα και μεγαλύτερες, δεν έχει νόημα η προπονητική του διαδικασία, η προπόνησή του, να ξεπερνάει αυτή την ταχύτητα. Άρα λοιπόν, κάνοντας μια εργομέτρηση, μπορώ να βρω ποιο είναι το upper limit το οποίο θα βάλω στην προπόνησή μου. Γιατί εμπειρικά μπορούμε να πούμε μέσα, όπου κουράστηκα σταματάω. Απλά είναι το ζητούμενο, κάτσε εδώ, είναι το ζητούμενο όπου θα πάρω τις μέγιστες δυνατές προσαρμογές από την προπόνηση και θα κουραστώ το λιγότερο δυνατό. Γιατί μπορώ να κάνω, αν με ρωτήσει κάποιος, ωραία, ας πούμε υποθετικά ένα παράδειγμα, αν αυτή την ταχύτητα είναι 15 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα διαδρόμου, αυτό σημαίνει 4 λεπτά χιλιάρι. Αν λοιπόν, εγώ αντί για αυτή την ταχύτητα, εγώ τρέχω στα 16 χιλιόμετρα την ώρα, 3,45 λεπτά τα χιλιάρι. Τι γίνεται λοιπόν, παθαίνω κάτι, αν μπορείς να βγάλεις τον ίδιο όγκο προπόνησης που έχει σχεδιάσει να κάνεις, οι προσαρμογές καρδιοαναπνευστικά είναι ακριβώς οι ίδιες με το να κάνεις στα 15 χιλιόμετρα προπόνηση. Αν μπορείς να βγάλεις τον όγκο. Αν δεν μπορείς να βγάλεις τον όγκο, οι προσαρμογές στη μεγαλύτερη ταχύτητα είναι μικρότερες. Αν το βγάλεις τον όγκο μια μέρα, τον βγάλεις δεύτερη, μετά από λίγο καιρό συσσωρεύεται η κόπωση, γιατί κάνεις υπερπροσπάθεια και αρχίζεις μετά και λες μετά από δύο εβδομάδες πονάνε τα πόδια μου, έχω μια υπερκόπωση, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Όλα αυτά είναι δείγματα ότι κάνω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, άρα αυτό μας προφυλάσσει από αυτό. Να μην ξεφύγω εκεί. Ειδικά ένας δρομέας αρχάριος ή ενός μέτριου επίπεδου δεν έχει λόγο να κάνει κάτι επιπλέον. Το επιπλέον βελτιώνει τη δρομική οικονομία στις ταχύτητες αυτές και τις τρέχουν οι αθλητές αυτοί που χρειάζονται θα εξεταστούν σε αυτό. Θα πάνε σε αποστάσεις μικρές. Εντάξει, πάμε να δούμε και τα άλλα. Το αναερόβιο κατόφλι. Τι είναι το αναερόβιο κατόφλι? Είναι λοιπόν, θα το πω απλά, εδώ είναι λίγο πιο επιστημονικά. Λοιπόν, το αναερόβιο κατόφλι είναι η ένταση την οποία όταν την ξεπεράσω αρχίζω και παίζω με το χρόνο. Έχετε καταλάβει πολλές φορές όταν τρέχετε έτσι συνεχόμενο τρέξιμο, όταν ξεπεράσω μια ένταση αρχίζω και κουράζομαι. Αυτό, όσο περισσότερο ξεφύγω από το κατόφλι μου, τόσο μικραίνω το χρόνο έως εξαντλήσεως. Δηλαδή, αν κάποιος πει πάμε να δούμε μέχρι πόση ώρα αντέχω εγώ να τρέξω αυτή την ένταση, όσο παραπάνω είσαι από το κατόφλι σου, μειώνεται ο χρόνος που αντέχεις.
Άρα λοιπόν, ένας δρομέας και ένας δρομέας παραθροδρόμος που έχει να κάνει με τη διάρκεια, με μεγάλη διάρκεια, τρέχει τον αγώνα του κάτω από αυτό. Κάτω από τον αερόδοτο αυτό. Οπότε, προσδιορίζοντας την ένταση αυτή, ξέρω πού θα τρέξω έναν αγώνα. Το ξέρω και εμπειρικά. Αν κάποιος βιαστεί να μου πει, υπάρχει εμπειρικά, μπορώ να ξέρω πού μπορώ να με βγάλει, σε τι ένταση μπορώ να παίξω για να πάω. Αλλά αυτός είναι ένας στόχος όταν δω ότι η ένταση αυτή είναι εδώ, να βάλω ένα προπονητικό στόχο, να τη μεγαλώσω λίγο την ένταση αυτή και αφού τη μεγαλώσω γίνομαι καλύτερο στον αγώνα μετά. Αν μπορώ και τρέχω λίγο πιο κάτω από το κατόφλι μου στους αγώνες αυτούς της πολύ μεγάλης διάρκειας. Έτσι. Σηματοδοτεί το σημείο αυτό, το κατόφλι, όλα τα συνεχόμενά μου τρεξίματα γίνονται κάτω από το κατόφλι. Ό,τι έχει ένταση πάνω από το κατόφλι είναι σημαντικό να γίνεται διαλυματικά. Γίνεται διαλυματικά για να μπορώ να κάνω όγκο άσκησης. Γιατί το σώμα μου καταλαβαίνει από το πόση ώρα εκτίθομαι σε συγκεκριμένο ερέθισμα. Αν λοιπόν εγώ το κατόφλι μου είναι τα 12 χιλιόμετρα, η βίβλιο του Μάξι είναι ταχύτητα στη μέση κατανάλωση οξυγόνου είναι 15 χιλιόμετρα. Αν εγώ λοιπόν σας ζητήσω να τρέχετε στα 14 χιλιόμετρα, 4-17, αυτό λοιπόν μπορώ να το αντέξω, ξέρω εγώ, 15 λεπτά. Ναι, αλλά η φυσιολογία λέει ότι σε αυτή την ένταση λοιπόν που αντιστοιχεί περίπου στο 95-90% της βίβλιο του Μάξι, εγώ πρέπει να τρέξω για να κάνω προσαρμογές 25 λεπτά, 30 λεπτά, σχεδόν το διπλάσιο χρόνο. Για να το πετύχω αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει διαλυματικά. Γι' αυτό χωρίζουμε τις προπονήσεις μας σε συνεχόμενες και σε διαλυματικές. Οι συνεχόμενες λοιπόν είναι όλες κάτω από το κατόφλι, οι διαλυματικές πρέπει να είναι πάνω από το κατόφλι. Η εργομέτρηση λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με το προπονητικό κομμάτι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν κάθομαι να παρουσιάσω απλά μια ξερή εργομέτρηση πώς γίνεται η εργομέτρηση. Είναι ένα προοδευτικής επιβάλλησης τεστ. Από εκεί και πέρα, το πρακτικό κομμάτι είναι που ενδιαφέρει τον καθένα και γι' αυτό κάνει εργομέτρηση. Λοιπόν, να δούμε και τα... το αναερόβιο κατόφλι μπορεί να μετρηθεί με διαφόρους τρόπους. Μπορώ, μετρώντας τα αναπνευστικά οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και όγκο οξυγόνου, να μετρήσω το κατόφλι. Ένα κλασικό παράδειγμα που έχω βάλει εδώ πέρα είναι αυτό είναι το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέει ο δρομέας, το οξυγόνο που καταναλώνει και ο όγκος του αέρα. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα. Εδώ είναι ένα τεστ το οποίο έχει ξεκινήσει από ταχύτητα 8 χιλιόμετρα την ώρα, έχει φτάσει μέχρι τα 16. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στις καμπύλες. Ανεβαίνει κάπου το διοξείδιο του άνθρακα και μετά πέφτει. Αντλείται την πορεία, ακολουθεί το οξυγόνο. Και μια, ενώ το λαχάνισμα αυτό που λέμε, είναι αναπνοές μας, εκεί που είναι σε μια φάση normal, στο κατόφλι μου γίνεται ένα... μια απότομη κίνηση προς τα πάνω. Στο σημείο που συμβαίνουν αυτές οι τρεις αποκλίσεις, οι γραφικές παραστάσεις, υπολογίζεται το αναερόβιο κατόφλι. Έτσι λοιπόν, όταν βάλω εγώ και μετρήσω έναν αθλητή σε κάθε ταχύτητα και εδώ λοιπόν την κατανάλωση οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και τον όγκο του αέρα που έχουμε, βλέπω λοιπόν, βρίσκω το κατόφλι. Και η πρακτική του αξία είπαμε ποια είναι. Πρέπει από εδώ και κάτω μπορώ να αντέξω τα συνεχόμενά μου, από εδώ και πάνω πρέπει να παίξουμε διαλυματικά. Εντάξει. Αυτό λέγεται αναπνευστικό κατόφλι. Γιατί υπολογίζω μόνο από παραμέτρους της αναπνοής. Το καρδιακό κατόφλι που μπορεί να γίνει με ένα καρδιοσυχνόμετρο απλά, αυτό είναι ένα τεστ που έχει γίνει πάνω στο διάδρομο και απαιτεί πολύ λεπτομέρεια, λέει το κομπόνι τεστ, γιατί έχει πολύ μικρές αυξήσεις στην ταχύτητα κάθε 200 μέτρα. Είναι αυτό. Και βλέπεις την καρδιακή συχνότητα που κάνει την απότομη κίνηση προς τα πάνω, οπότε εκεί λες ότι εδώ κάπου είναι το κατόφλι. Αυτό δεν είναι πάντα ευδιάκριτο σε όλους. Ούτε το αναπνευστικό κατόφλι πάντως μπορεί να είναι τελείως ξεκάθαρο όπως είναι αυτό. Συνυπολογίζω και άλλες παραμέτρους για να βρω
αυτό το, το σημείο που είναι κομβικό και δεν μπορείς να πεις του αλουνού ότι το κατόφλι σου είναι από 12 έως 14 χιλιόμετρα, αυτό το ξέρουν οι λοιπόνσεις. Όταν πας σε ένα εργαστήριο, αυτό που θέλεις είναι να δεις την ακρίβεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος. Πάλι προοδευτικά ανεβάζω την ταχύτητα και βλέπω πού ξεφεύγει η καρδική μου συχνότητα. Υπάρχουν εδώ δύο σημεία. Γιατί υπάρχει ένα, υπάρχουν το αερόβιο κατόφλι, εκεί που κάνω πολύ ήπια ένταση άσκηση από θεραπεία ή κατάρωμα και ξεκούραση προπόνηση. Η προπόνηση αντοχής που έχει να κάνει με προσαρμογές αερόβιες και η προπόνηση μετά η αναερόβια προπόνηση. Και υπάρχει και το γαλακτικό κατόφλι. Παράλληλα με τις μετρήσεις της αναπνοής ή μπορεί να μην τις κάνεις μετρήσεις της αναπνοής, να μετρήσεις το γαλακτικό οξύ. Τι είναι το γαλακτικό οξύ τώρα, έτσι. Ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια μέτρηση, μετρά ένα δίκτυο μέσω του αίματος, από το δάχτυλό μου, μια σταγόνα αίμα, στο οποίο εμέσως προσδιορίζω την ένταση της άσκησης. Δεν είναι γαματογόνος δείκτης στο γαλακτικό οξύ, δεν κουράζουμε γιατί παράλληλο το γαλακτικό οξύ, αλλά το έχουμε συνδέσει έτσι. Επειδή αυξάνει το γαλακτικό οξύ, θεωρώ ότι αυτό με ενοχλεί. Αυτή η μέτρηση μπορεί να γίνει και υπαίθρο. Αν υπάρχει ένας έμπειρος δρομέας, ο οποίος μπορεί να κρατήσει σταθερό ρυθμό, μπορώ να τον βάλω μέσα στο γήπεδο. Συνήθως απαιτούνται μεγαλύτερα διαστήματα άσκησης για να μπορέσει να παραχθεί το γαλακτικό οξύ και να σταθεροποιηθεί, να υπάρχουν state συνθήκες, συνθήκες σταθερές δηλαδή. Πέρα από το κατόφλι, δεν υπάρχουν σταθερές συνθήκες. Πάντα ανεβαίνει η καρδιακή συχνότητα, ακόμα και αν τρέχω στην ίδια ένταση, η καρδιακή συχνότητα ανεβαίνει, ανεβαίνει το οξυγόνο και ανεβαίνει και το γαλακτικό οξύ. Έτσι. Αλλά στο περίπου μπορούμε να έχουμε κάποιες τιμές. Οπότε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει στην ηρεμία γαλακτικό οξύ, έχουμε γύρω στη μονάδα. 0,8 με 1,2. Σε μαραθώνιο τρέχουμε συνήθως με λίγο κάτω από 4 μιλιμόλ. Είναι μιλιμόλ ανά λίτρο αίματος η μονάδα μέτρησης του γαλακτικού. Λοιπόν, εδώ είναι στο 2,9. Εδώ είναι στο 2,8, εδώ είναι στο 3,2, εδώ στο 3,6, αλλά μετά αρχίζει και ξεφεύγει. Εδώ λοιπόν ήταν το πρώτο μεγαλύτερο σπάσιμο στην γραφική παράσταση αυτή, γιατί ήταν μια μέτρηση η οποία είχε πολύ μικρά διαστήματα και γενικά το γαλακτικό οξύ είναι δύσκολη μέτρηση και απαιτεί συνθήκες. Θέλει δηλαδή να μην έχεις... να μην είσαι κουρασμένος, γιατί φαίνεται έντονο στο γαλακτικό οξύ, να μην έχεις καταναλώσει πάρα πολύ υδατάνθρακες μία-δύο ώρες πριν την άσκηση, γιατί επηρεάζει τη μέτρηση στο αίμα. Και ανάλογα θα μπορεί κάποιος όταν μετράει, αυτό είναι μέτρηση από ένα μαραθωνοδρόμο, ο οποίος έχει μετρηθεί, δέστε ημερομηνίες, είναι ακριβώς πριν το μαραθώνιό του. Είναι 3-4 μέρες που έχει το μαραθώνιό του. Και έχει κάθε χρόνο, βλέπει αν σε αυτές τις ταχύτητες που τρέχει το μαραθώνιό του, αν πράγματι η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέως είναι χαμηλή, για να μπορεί να βγάλει τον αγώνα του. Έτσι. Και βλέπετε λοιπόν, ότι εδώ είναι σε κάποιες τιμές χαμηλά, εδώ επίσης, εδώ, και λένε, αυτός όμως είναι ένας δρομέας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές εδώ, με εξαίρεση αυτό, που είναι μια υψηλή τιμή, αλλά πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος έχει περίπου το ίδιο επίπεδο κάθε χρόνο σε αυτές τις ταχύτητες. Λοιπόν, αυτός είναι ο πίνακας ο οποίος προκύπτει από την, αξιολόγηση, την ερευνητική αξιολόγηση ενός δρομέα. Εδώ δείχνει λοιπόν τον χρόνο, εδώ ότι δεν υπάρχει κλίση στο διάδρομο, η ταχύτητα του διαδρόμου και εδώ είναι τα πρωτογενή στοιχεία, η κατανάλωση του οξυγόνου, όπως το οξυγόνο, αυτό δείχνει το ποσοστό του οξυγόνου που εκπνέει, γιατί στην ατμόσφαιρα υπάρχει 21% και αυτός εκπνέει 16%, όπως βλέπετε. Δηλαδή, μερικές φορές, επειδή η μέτρηση γίνεται με επιστόμιο, είναι πιο safe για να μην χάνουμε αέρα από τις μάσκες,
full face εσύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκπνέει 16 έως 17, σχεδόν 18%. Δηλαδή από το 21 σχεδόν που εισπνέει, εκπνέει αυτό. Άρα κάποια στιγμή μου λένε ότι αν δεν είχε σκιστεί τη μύτη του μπορούσα να αναπνέω, θα πήγαινα παραπάνω. Είναι απλά μια αίσθηση, γιατί ο αέρας που παίρνουμε από το στόμα μας φτάνει και μας περισσεύει και τον γυρίζουμε πίσω. Ο γυμνασμένος από τον αγύμναστο, η διαφορά του είναι στο πόσο οξυγόνο περισσότερο γυρίζει πίσω ο οργανισμός. Ο γυμνασμένος έχει την ικανότητα να βγάζει πολύ λιγότερο οξυγόνο, γιατί το υπόλοιπο το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, σταδιακά λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα, από την ταχύτητα που ανεβαίνει, η ταχύτητα ανεβαίνει και η κατανάλωση του οξυγόνου. Έτσι, αντίστοιχα είναι το ποσοστό και η καρδιακή συχνότητα. Εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά ανεβαίνει η κατανάλωση οξυγόνου και φτάνουμε σε ένα σημείο στα 15 χιλιόμετρα έχει 57,31 μιλιλίτρα και στην επόμενη ταχύτητα που αναλογικά θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, εδώ κάνει 56,31, λίγο πιο κάτω, θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο πάνω, αλλά αυτές οι ταχύτητες, αυτή η συνθήκη εδώ πέρα λέγεται πλατό για εμάς τους εργοφυσιολόγους. Και τι σημαίνει πλατό, σημαίνει ότι ανέβασα την ταχύτητα, αλλά ο διάδρομος, η κατανάλωση του οξυγόνου δεν συνέχισε να ανεβαίνει. Αυτό λοιπόν και μετά από λίγο σταματάει. Εδώ λοιπόν μετράει ένα εναλλακτικό 13,4. Είδατε τι είχε πριν στα υπομέγιστα φορτία. Εδώ τώρα έχει 13,4. Δηλαδή, και θεωρώ μέγιστη, είναι άλλο ένα κριτήριο το γαλακτικό οξύ που μετράμε στο τέλος, θεωρούμε μέγιστη αερόβια προσπάθεια, αερόβια, εδώ δεν σημαίνει ότι αν του έλεγα μπορείς να πας άλλο ένα λεπτό μέχρι να σε πετάξει ο διάδρομος κάτω, θα μπορούσε να συνεχίσει άλλο ένα λεπτό, ή μισό, ή ενάμιση, έτσι, αλλά ως εκεί. Και αυτό γιατί πάνω από τα 9 μιλιβόλτ αρχίζει μετά και γίνεται πολύ επίπονη προσπάθεια και πας με την ψυχή περισσότερο και όχι με το σώμα. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω και λίγο παρακάτω μετά για τις ενεργειακές φύσεις που τι συμβαίνει, τις θερμίδες που χρησιμοποιούμε και τους υδατάνθρακες που είναι βασικό για έναν δρομέα. Η ενεργειακή κατανάλωση λοιπόν που μετράω ταυτοχρόνως στο ίδιο τεστ είναι ο μισός πίνακας, απλά φαίνεται λίγο πιο έντονο, έχει να κάνει με τις θερμίδες που χρησιμοποιώ εκείνη την ώρα. Να σας δείξω και κάτι που πιθανώς δεν το γνωρίζετε περισσότεροι, είναι ότι σε κάθε ταχύτητα που τρέχω, μάλλον για κάθε, οι θερμίδες που καταναλώνω δεν είναι ανάλογες της ταχύτητας, είναι ανάλογες της απόστασης. Δηλαδή, αν κάνω ένα χιλιόμετρο, είτε το κάνω σπριντάροντας, είτε το κάνω μισθώντας, οι θερμίδες που καταναλώνω είναι περίπου ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι το καύσιμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή αποχής, για έναν μαραθωνοδρόμο που παίζει με τα αποθέματα του γλυκογόνου που έχει στο σώμα του, που είναι η βενζίνη του, γιατί αν εξαντληθούν τα αποθέματα, σταματάει η προσπάθεια. Άρα λοιπόν, μας ενδιαφέρει σε έναν δρομέα που έχει πολύ μεγάλη διάρκεια σαν τον μαραθωνοδρόμο, να μετρήσουμε και την κατανάλωση του γλυκογόνου. Γραμμάρια, υδατάνθρακο, το κάρβο, ένα λεπτό. Αρχικά είναι μικρή και υπάρχει αρκετό, συνεισφέρει αρκετά το λίπος. Σταδιακά, εδώ περίπου, που το αναπνευστικό πηλίκο που είναι το διοξείδιο του άνθρακα προς το οξυγόνο, αυτό είναι το αναπνευστικό πηλίκο, γίνεται μονάδα, από τη μονάδα και πάνω, η συνεισφορά του λίπους είναι σχεδόν μηδενική και μένουμε μόνο στους υδατάνθρακες. Αυτό είναι η μισή αλήθεια για αυτούς που πιστεύουν ότι θέλω να κάψω λίπος, θα πάω αργά. Έτσι, τα καινούργια δεδομένα λένε λοιπόν, κάνε interval προπόνηση για να δυνατήσεις. Γιατί έχει πολύ μεγάλη δαπάνη. Έτσι, θερμίδες ανά λεπτό, θερμίδες ανά ώρα, ανεβαίνει πάρα πολύ όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα. Και τι λέω, κάνε interval. Δηλαδή, αν είναι να κάνω 5 χιλιόμετρα συνεχόμενο, τρέξιμο, μπορεί να το πάω να το κάνω μισή ώρα, και 5 χιλιόμετρα να το κάνω διαλυματικά και να το κάνω ένα τέταρτο. Η συνολική δαπάνη στις θερμίδες είναι η ίδια, πάνω κάτω η ίδια. Η διαφορά είναι ότι την ώρα της άσκησης στη διαλυματική προπόνηση δεν έχω κάψει ελάχιστο λίπος, έως καθόλου. Μόνο στα διαλύματα, στο recovery του οργανισμού μου, απλό από το λίπος. Και
σε βάθος 24 ώρου, επειδή έχω ανεβάσει τις ορμόνες μου πολύ ψηλά, ο οργανισμός δουλεύει συνέχεια ψηλά και για να με επαναφέρει σε ηρεμία, καταναλώνει εντολή. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας αθλητής υψηλού επίπεδου που κάνει και ομαδικό άθλημα, έτσι, δεν χρειάζεται να είναι δρομέας που τρώει τα χιλιόμετρα, και ποδοσφαιριστής και οτιδήποτε και ταινίστας, που να κάνει συνεχόμενη προπόνηση, να τρέχει σιγά σιγά για να δυνατήσει. Όλοι κάνουν αυτή τη διαλυματική προπόνηση που απαιτεί το άθλημά του και είναι αδύνατοι. Γιατί έχουν πράγματι τη μεγάλη δαπάνη. Λοιπόν, επίσης από μια εγωμέτρηση, επαναλαμβάνοντάς την, μπορεί να δεις διαφορές στο επίπεδό σου. Να δεις στην καρδιακή συχνότητα, όπως έχω δώσει εδώ στον αθλητή, στην κατανάλωση οξυγόνου, που είναι σημαντικό για την οικονομία του εκεί που λες ότι βελτιώθηκα εδώ, σε αυτούς τους ρυθμούς που τρέχω. Χρησιμοποιώ λιγότερους υδατάνθρακες από ό,τι πριν. Αυτός όχι. Δείχνει ότι χρησιμοποιεί περισσότερο. Επίσης μια πολύ ευαίσθητη μέτρηση αυτή. Για να μετρήσω την κατανάλωση πρέπει να είμαι τουλάχιστον 3 ώρες χωρίς υδατάνθρακες πριν τη μέτρηση. Το ίδιο θα ήταν σημαντικό να γίνει και σε έναν αγώνα αντοχής. Σε έναν αγώνα όπως ο μαραθώνιος, αποφεύγω να καταναλώσω 1-2 ώρες πριν τα τάγκες. Μπορώ να το κάνω λίγο πριν τον αγώνα, την ώρα του ζεστάματος. Γιατί υπάρχουν οι ορμόνες που ανεβαίνουν η ινσουλίνη, που διεγείρονται στην ινσουλίνη, τρως πολύ γρήγορα τους υδατάνθρακες σου και μετά αδειάζεις γρήγορα. Οπότε δεν θέλουμε να το προκαλέσουμε αυτό με την διαδρομή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία λοιπόν που θα τα πάρουμε την εργομέτρηση για να ξέρουμε αν και κατά πόσο μπορώ να βγάλω, γιατί όλοι λέμε, εγώ έχω στόχο φέτος να κάνω το μαραθώνιό μου σε 4 ώρες. Άμα πάω να το κάνω σε 4 ώρες και η κατανάλωση είναι 4 γραμμάρια το λεπτό, είναι 240 γραμμάρια στην ώρα, ο οργανισμός έχει να χρησιμοποιήσει maximum, γιατί δεν σου τα δίνει όλα να τα φας να βιάσει τελείως, γύρω στα 400. Αν έχεις φάει τα 240 στη μία ώρα, χοντρικά λέω εγώ έφαγες όλα σου στις 2 ώρες, είσαι στη μέση του αγώνα. Ξέμεινε, τέλος. Τείχος που λέμε. Έτσι. Αλλά λέει κάποιος, ωραία, εγώ θα παίρνω τα τζελάκια μου, θα παίρνω τις υδατάνθρακες μου στην πορεία. Εγώ θα διδάξω το εξής. Δεν είμαστε αυτοκίνητοι. Δεν έχουμε ρεζερβουάρ που μας βάζουν βενζίνη, μας έβαλα 50 λίτρα βενζίνη και έχω 50 λίτρα να χρησιμοποιήσω. Μας βάλαν 50 και υπάρχει και μια τρυπούλα που αδειάζει η βενζίνη. Γιατί την ώρα της άσκησης δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα. Οπότε παίρνοντας λίγα θα πάω λίγο παραπάνω. Και όντως τυχαίως, βλέποντας Αγία Παρασκευή, έχουμε δει όλοι το θάνατο εκεί πέρα. Οι περισσότερες μαρτυρίες είναι εκεί πέρα. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο γιατί συμπίπτει στους περισσότερους με τη διάρκεια της άσκησης. Τι μπορεί να πάρει λοιπόν ένας κάνοντας την εργομέτρηση. Θα πάρει συγκριτικά στοιχεία με αθλητές αντίστοιχους με το επίπεδό του, δηλαδή με το αυτό που θα ήθελε να είναι τουλάχιστον. Εγώ θέλω να τρέξω 4 ώρες μαραθώνιο. Τι έχουν άλλοι αθλητές αντίστοιχα που κάνουν 4 ώρες σαν κατανάλωση, σαν κατόφλι, σαν γαλακτικό, σαν δρομική οικονομία. Και σύγκριση όταν κάνει επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Αυτό είναι ένα αρχικό, είναι μια αρχική σελίδα η οποία έχει τις παραμέτρους που μετράμε εδώ πέρα, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του, την κατανάλωση του οξυγόνου, με την ταχύτητα στη μέγιστη κατανάλωση του οξυγόνου, σε τι ρυθμό αντιστοιχεί, όλα αυτά που είπα, τι ποσοστό είναι αυτό. Μπορούμε να δούμε κάποιον να έχει το κατόφλι του και να είναι καλά και να λέμε ότι κοίταξε να δεις, το κατόφλι τώρα είσαι στα 13 χιλιόμετρα. Έχοντας βίντεο του Max 15, άρα είσαι πολύ ψηλά. Και άρα πας καλά. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει στο 87-90% της φαίνησης πρόσωπης οξυγόνου. Τα περιθώρια μετά βελτίωσης είναι περιορισμένα όσον αφορά το κατόφλι του, γιατί δεν μπορώ να το κολλήσω στο μέγιστο. Και άρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να αυξήσω αυτό. Οπότε αλλάζω πλεύση μετά, αλλάζω τρόπο προπόνησης. Τι πρέπει να κάνω, σταματάω λίγο τα συνεχόμενά μου, κάνω λίγο πιο έντονες προσπάθειες, διαλυματικές προπονήσεις για να με ανεβάσω. Κάνουμε, εδώ γίνεται και μια πρόβλεψη γιατί ο μαραθώνιος εξαρτάται κυρίως από το αναερόπιο κατόφλι και από την κατανάλωση του γλυκογόνου.
κάνει και μια πρόβλεψη στην επίδοση. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν μετά από εκείνο τον πίνακα με τα πρωτογενή στοιχεία και έχει να κάνει με ποσοστό της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου από το 60 έως το 100 και βάζω από το 60 και δεν βάζω από το 30 γιατί από εκεί και πάνω αρχίζουν και γίνονται αερότες προσαρμογές. Εδώ λοιπόν είναι μια περιοχή, βρίσκω που είναι το καθόδι, πριν είδαμε ότι είναι τα 13 χιλιόμετρα. Βάζω λοιπόν ότι εδώ είμαστε, είναι η ζώνη κάτω από το καθόδι που κάνω συνεχόμενο τρέξιμο και κάποιος θα μου πει, μα εδώ όλο αυτό πού θα πάω, πού θα τρέξω λοιπόν, σε ρυθμό 4.36 ή 6.20. Ανάλογα με τη διάρκεια και το στόχο που έχει το συνεχόμενο μου τρέξιμο εκείνη την ημέρα, αν είναι τρέξιμο αποθεραπείας, πρέπει να είναι στη χαμηλή ένταση. Αν είναι τρέξιμο προσαρμογών, πρέπει να είναι πιο ψηλά. Αν είναι long run, είναι κάπου ενδιάμεσα. Εντάξει. Λοιπόν, πού βελτιώνω το κατόφλι. Το κατόφλι το βελτιώνω σε εντάσεις εκεί από το κατόφλι και λίγο πιο πάνω. Το λίγο πιο πάνω είναι μισό χιλιόμετρο πιο πάνω. Δεν πάω πολύ πιο πάνω, γιατί θέλω να έχω διάρκεια. Και θέλω να έχω διάρκεια πάνω από 40 λεπτά σαν συνολικό όγκο προπόνησης. Και η κόκκινη περιοχή είναι η διαρρηματική προπόνηση. Αυτά λοιπόν είναι σαν ποσοστό της VO2 max. Από εδώ λοιπόν υπάρχει η αντιστοιχεία σε ταχύτητα διαδρόμου, αν κάποιος θέλει να τρέξει, ή με τα GPS πια βλέπουν ταχύτητα στο ρολόι τους και λέει εγώ θα πηγαίνω με 12 χιλιόμετρα την ώρα. Ρυθμό ανά χιλιόμετρο, ανά 400 μέτρα και ανά 200 μέτρα. Αυτό είναι επειδή και να προσδιορίζω όταν θέλω να κάνω το χιλιάρι 5 λεπτά, θέλω να δω πού είμαι το 400, πόσο πρέπει να περνάω για να πηγαίνω το ρυθμό αυτό. Αυτός λοιπόν ο πίνακας είναι επικουρικός, δεν χρειάζεται σώνει και καλά να βασιστώ σε αυτόν, γιατί υπάρχουν και κάποιες επιλογές μετά διαλυματικής προπόνησης, οι οποίες είναι βασισμένες στη φυσιολογία, σε φυσιολογικές αρχές, που λέει πόση ώρα μπορούμε να αντέξουμε σε κάθε ένταση. Οπότε λοιπόν, ανάλογα με την προσπάθεια, ανάλογα με την ένταση, την ταχύτητα, βγαίνουν κάποιες αποστάσεις. Δηλαδή, όταν θέλω να τρέξω, η λογική αυτή της προπόνησης τώρα εδώ πέρα βασίζεται στον χρόνο κυρίως. Αν δείτε ότι τα κομμάτια, αυτό ας πούμε είναι μια απόσταση που ήθελα να έχει διάρκεια κοντά στα 2 λεπτά. Η πιο κοντινή στρόγγυλη απόσταση στα 2 λεπτά με την ταχύτητα που αναλογούσε στο συγκεκριμένο άτομο ήταν τα 600. Του βγήκε λοιπόν 2.10. Οπότε είτε κάνει 2.10 είτε κάνει 2 παρά 10 δεν μας κάνει ιδιαίτερη διαφορά σε αυτό. Θέλαμε να κάνει 2 λεπτά στο 100% της αερόδειας του κανόνα. Έτσι. Και εδώ του δίνω λοιπόν έναν υποτιθέμενο όγκο προπόνηση, γιατί πρόκειται για μαραθώνιο δρόμο, 10-600, ο χρόνος είναι αυτός, η ένταση ένα 400 είναι η επόμενη στήλη και το διάλειμμα. Κάποιες επιλογές, κάποιος μπορεί να τις ακολουθήσει ευλογικά, κάποιος όχι. Κάποιος μπορεί να πάρει το πίνακα του προηγούμενου και να πει ποιες είναι οι εντάσεις μου, εγώ θα κάνω κάτι που θέλω εγώ ή κάτι παρόμοιο. Εδώ είναι οι εντάσεις, είναι οι καρδιακές συχνότητες που οριοθετούν την κάθε ζώνη, η συνεχόμενη, το κατόφλι και τη διαλυματική προπόνηση. Για τις καρδιακές ζώνες θα μπορούσε κάποιος να μου πει ότι δεν μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι και 15. Ανάλογα πώς θα τις βαφτίσει ο καθένας. Έτσι, υπάρχουν ένα σωρό βιβλιογραφία, αν ανοίξετε και δείτε, που τις έχουν μπερδέψει, άλλος το λέει έτσι, άλλος το λέει αλλιώς. Το σημαντικό είναι σε κάθε βιβλίο να δείτε τι ορίζει αναερόβιο κατόφλι, τι ορίζει συνεχόμενο, τι ορίζει τέμπο, έτσι, για να ξέρετε. Και όλα αυτά, η VO2 max είναι το gold standard σε όλα αυτά. Δηλαδή, η ποσοτικοποίηση της άσκησης δίνεται σε ποσοστό της VO2 max. Είναι το πιο σταθερό στοιχείο που πρέπει να ξέρετε. Αν δεν το ξέρουμε τώρα αυτό, επειδή δεν το έχω μετρήσει ποτέ, τότε πάμε με την καρδιακή συχνότητα. Το αμέσως επόμενο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Περιμένω κάποιες ερωτήσεις τώρα, αν θέλετε. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις. Θέλω να δείτε τις συσκευές που έχουν βγάλει, που οι συσκευές και οι χιλιάδες, τι να μου πει, drift power, νομίζω. Ναι, χαμηλής πίεσης οξυγόνου. Αυτές κάνουν δουλειά. Κοίτα, αυτό είναι, δεν έχει να κάνει με το κομμάτι το εργομετρικό, έχει να κάνει με προσαρμογή του καρδιακού συστήματος, καρδιανοπιστικού συστήματος και προσπαθούν να προσομοιάσουν
το υψόμετρο. Την παραμονή σου στο υψόμετρο. Για να κάνει trail που ήθελε. Τι πράγμα? Για να κάνει trail run, θα που ήθελε. Να είσαι. Υψόμετρο. Κοίταξε να δει τι σημαίνει. Κοίταξε να δει τι σημαίνει. Τα τελευταία δεδομένα λένε το εξή. Είναι καλύτερο να γυμνάζεσαι στο επίπεδο τη θάλασσα, που η πίεση είναι το κανονική, σταθερή, και η μειωμένη πίεση όσο ανεβαίνει και να μένει σε υψόμετρο. Για να γίνουν προσαρμογέ. Και ο λόγο είναι ο εξή. Ότι την ώρα σε χαμηλή πίεση οξυγόνου δεν έχει την ίδια ταχύτητα. Δεν μπορεί να κρατήσει υψηλή ταχύτητα. Σαν ένταση, το σώμα σου βιώνει αυτή την ένταση. Αναχάνει σε δρομική οικονομία. Αν είσαι λοιπόν, αν είσαι κάποιος που δεν σε ενδιαφέρει η δρομική οικονομία, όπως είπες για το βουνό, δεν σε ενδιαφέρει η δρομική οικονομία, γιατί ανάλογα με την κλίση του εδάφους αλλάζει και δεν είσαι ένας δρομέας αδερφής που θέλεις να πας συγκεκριμένο ρυθμό μες στον αγώνα σου, εκεί πέρα ανάλογα με το επίπεδο, με το έδαφος θα πας, ναι, μπορεί να σε βοηθήσει. Αλλά δεν είναι προσαρμογή η οποία γίνεται έτσι. Θέλει χρόνο. Γιατί να ρωτήσω, γιατί συνιστάται γενικότερα περίπου 5% της εβδομαδίας προπόνησης και προπόνησης. Δεν είναι απαραίτητο 5%, μπορεί να είναι και 15% και να είναι και 20%. Εξαρτάται από το επίπεδο του αθλητή, εξαρτάται από το άθλημα του αθλητή και την ανάγκη του. Πού βολεύει περισσότερο. Και αν υπάρχει στόχος, αγωνιστικός στόχος, που πρέπει να κάνεις διαλυματική προπόνηση. Έτσι, κοίταξε να δεις. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος για να δημιουργήσει προσαρμογές για να βελτιωθεί να κάνει διαλυματική προπόνηση. Δεν είναι κακό να κάνει και αρχάριους όταν γίνει με σωστή συνταγή. Είναι προπόνηση που έχει επιβαρύνσεις και δεν είναι να την κάνω κάθε μέρα. Πρέπει να έχουν κενά η προπόνηση, η διαλυματική προπόνηση, το long run. Και κάποιο tempo ή κατόφλι είναι προπονήσεις που πρέπει να συνοδεύονται από καιρό ή από συνεχόμενη προπόνηση ή διασέλιση. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα με αυτό που σου λέω. Πάντως, γενικά, κοίταξε να δεις. Η προπόνηση, η διαλυματική προπόνηση είναι σημαντική για να γίνει όσο νόμιζε. Το συνεχόμενο τρέξιμο μπορεί να σε φτάσει μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, για να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές, πρέπει να γίνουν ανεβάζοντας την ένταση. Θέλω να ρωτήσω για υδατάνθραξ πριν τον αγώνα. Είπατε ότι αν είχαμε δύο ώρες πριν, με υψηλό γενικό δέκτη, δεν είναι τόσο καλό. Με υψηλό, με υψηλό θα ανεβάσει πολύ γρήγορα την ισουλίνη σου και επειδή αργεί να επιστρέψει και ανεβασμένη η ισουλίνη πριν τον αγώνα, θα δημιουργήσει γρήγορη δαπάνη. Άρα δεν προκύνεται πριν ένα μαραθώνιο. Λοιπόν, σε αυτό ένα πολύ καλό βραδινό, με τα μακαρόνια χρειάζεται και λίγο πρωτεΐνη. Για ποιο λόγο? Για να υπάρχει κορεσμός, να μην σηκωθείς και λες, όχι, εγώ πεινάω. Τώρα, πώς θα βγάλω τον αγώνα μου στην κολλή, όχι, πώς ζεις τη διάβα. Έτσι, και από τη στιγμή που ξεκινάει το ζέσταμα, απενεργοποιείται λίγο αυτός ο μηχανισμός της ινσουλίνης και μπορώ να το ξεγελάσω μετά, πίνοντας, παίρνοντας ένα τζελάκι, τρώγοντας μια μπανάνα, κάνοντας κάτι. Άρα καθόλου προϊόντα. Αν τα γίνει, πρέπει να γίνει 2,5 μήνυμο με 3 ώρες πριν τον αγώνα και να, είναι, και να μην είναι υψηλή και μικρή δίκη η υδατάνθρακα στο πρόγραμμα. Δηλαδή μάλλον μακαρόνια. Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτό, να έχει φυτικές ίνες. Αλλά οι πολλές φυτικές ίνες πάλι είναι τις θέλει. Κοίτα, είναι, αυτό είναι μια συνήθεια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνηθίσει ο δρομέας και δεν θα το κάνει μόνο εκείνη την ημέρα. Πρέπει στα long run να μάθεις να κάνεις κάτι αντίστοιχο και να πεις ότι εγώ αυτό κάνω και νιώθω μια χαρά. Το ότι θα σου πω εγώ ένα συγκεκριμένο, όχι θα φας αυτά, μπορεί εσένα να μην σου κάνω τίποτα, οπότε θα πεις εντάξει, πες εσύ ότι θέλεις εγώ, θα κάνω το δικό μου. Okay, ευχαριστώ πολύ. Να σε κάνω. Θα κάνω μια ερώτηση για τις αυτές τις στιγμές που δεν έχουμε αυτές όλες παρόλες. Αυτές είναι από τις παραμέτρους τις οποίες δημιουργούνται μεγάλες προσαρμογές, ιδιαίτερα αν το επίπεδο είναι χαμηλό, αν πρόκειται για αρχικό επίπεδο χαμηλό,
κάνουν πολύ μεγάλη προσαρμογή. Δηλαδή, μιλάμε και τις τάξεις του 40% μπορεί να φτάσει. Μπορεί να μην είσαι σύνθεση υψηλότερο. Βελτιώνεται ελάχιστα. Βελτιώνεται ελάχιστα η βίο του Max, η κατανάλωση του οξυγόνου, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια αφού είναι περισσότερο στην προπόνηση, η ταχύτητα επίβιωση του Max και το αναρρώνουν κατόφλι. Και η δρομική οικονομία είναι αυτά που αλλάζουν στην πορεία. Δηλαδή, αν κάποιο έχει 75 μιλιλίτρα, που έχουν λίγοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, 75 μιλιλίτρα κατανάλωση του οξυγόνου, αυτό που βελτιώνεται με τα χρόνια είναι να χρησιμοποιεί λιγότερο οξυγόνο μέσα στην κοινωνία ή να χρησιμοποιεί ενεργειακά λιγότερο. Αυτές οι τιμές. Δηλαδή θέλω να πω, εμείς έχουμε εδώ πέρα είναι γενικά, ό,τι έχει να κάνει με την αντοχή. Είπα, επειδή είμαι σε runner store, γι' αυτό έχω να μιλάω για δρομή. Αλλά έχει να κάνει με ποδηλάτες, με ποδοσφαιριστές, με ταινίστες, όποιον τον ενδιαφέρει γενικώς η αντοχή. Έχει να κάνει και με αντοχή των ιών, δηλαδή θέλω να πω... Είχε σε crossfit. Ναι. Κάνεις crossfit. Όχι. Έχει να κάνει με μυϊκή αντοχή. Αν δεν έχεις υψηλή βάση αντοχής, δεν μπορεί να έχεις καλή μυϊκή αντοχή. Δηλαδή, στην ουσία και εμείς χρησιμοποιούμε. Φυσικά. Όχι και εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε το οξυγόνο. Τα μυϊκά και τα Για τις διαδικασίες. Ας πούμε προσωπικά εγώ, έκανα μια διαδικασία προπόνηση στο γήπεδο του Πόρτο με τις μικρές κλεμπρές στο 160 και τις άλλες στο παραδείγμα. Η διαδηματική για να έχει περισσότερο αποτέλεσμα όταν μείνει στο 100% πρέπει να έχει και μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή να φύγω από το γήπεδο ποδοσφαίρου και να πάω στο γήπεδο του στίχου και να κάνω ένα γύρο 400 μέτρα τρέξιμο. Δηλαδή, μήπως η απόσταση που δείχνει το 100% είναι μικρή. Ετοιμάζομαι να σου δώσω απάντηση με ερώτηση. Αν δηλαδή βγεις στο στίχο και σου πω κάνει μια στροφή όλα μέσα, θα την πας. Όχι, θα την κάνεις μια φορά. Ναι, μόλις θα την κάνεις μια φορά, τι κάνω εδώ τώρα. Έχω φτύσει. Θα κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό σου είπα ότι πρέπει να ξέρουμε σε τι ταχύτητα πρέπει. Δεν τρέχω ό,τι να είναι. Πάμε, βγαίνω έξω τώρα και λες εσύ στο 100%. Τι είναι 100% σπριντ, μιλάς. 100% ταχύτητα. Ωραία, κοίταξε να δεις. Εσύ όταν μιλάτε για αιρηματική δεν βάζω το 100%. Εγώ βάζω το 100% της βίου του Max. Το 100% της βίου του Max απέχει σχεδόν έτη φωτός από το sprint. Στην ταχύτητα αυτή στο 100% της βίου του Max μπορούμε να τη διατηρήσουμε από 6 έως 10 λεπτά χοντρικά. Αν σε βάλω να τρέξει αυτή την ταχύτητα συνεχόμενα, μπορείς να τη διατηρήσεις από 6 έως 10 λεπτά. Το sprint μπορείς να το διατηρήσεις 10 δευτερόλεπτα. 6. Μετά πέφτεις. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς ότι έχεις το πλάτος του γηπέδου, κάνεις sprint, στο πρώτο κάνεις sprint, στο δεύτερο κάνεις 90%, στο τρίτο κάνεις άνοιγμα και στο τέταρτο σέρβις. Αλλά βασικά πέφτεις. Αλλά αυτό... Αυτό είναι. Ναι. Απλά με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να έχεις μεγάλο όγκο προμόνησης ή θα κάνεις τεράστιο διάστημα μετά για να επανέλθεις, γιατί χρησιμοποιείς άλλο μηχανισμό εκείνη την ώρα που κάνεις sprint. Δεν χρησιμοποιείς το οξυγόνο. Επειδή η παραγωγή ενέργειας είναι πολύ γρήγορη, το οξυγόνο δεν προλαβαίνει να σου δώσει ενέργεια. Οπότε εσύ αναγκάζεσαι να πάρεις τις αναρρόμιες πηγές ενέργειας, παράγεις το καλλιτικό οξύ αυτό που θα σου δώσει την ενέργεια και η προπόνησή σου είναι τελείως άστοχη. Έχει να κάνει με γαλακτική ανοχή. Όχι με αερόβια ικανότητα. Αυτή η προπόνηση που λέει ο κύριος έχει να κάνει περισσότερα μαθήματα που χρειάζονται έκρηξη, δηλαδή όπως ποδόσφαιρο και αυτά. Νομίζω ότι οι δρομές χρειάζονται μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά όχι στο 100%. Πράγματι. Αλλά αυτή η προπόνηση για να γίνει πάλι πρέπει να υπάρχει η βάση. Αν δεν γίνει η βάση, δεν θα φτάνει κάποιος να κουπώνεται πολύ γρήγορα. Ενώ αντίστοιχα κάποιος που έχει πολύ καλή αντοχή θα φτάσει δηλαδή να τρέχει στον ίδιο ρυθμό μαζί σου και εκεί που θεωρείς εσύ ότι κάνεις πριν, πάνω να κάνεις ένα ακόμα να τρέξει. Γιατί έχει πολύ ψηλό κατόφλι, έχει πολύ ψηλή βίβλιο του Max και του φαίνεται αυτά σαν εύκολα. Και το γαλακτικό οξύ αρχίζει και παράγεται πολύ πιο αργά από ό,τι το παράγεις εσύ για να σε στηρίξει. Καταλαβαίνεις.
Χρειάζεται λοιπόν, προκειμένου να δημιουργήσεις ένα καλό επίπεδο μυϊκής αντοχής, πρέπει να έχεις δημιουργήσει ένα πολύ καλό επίπεδο αερόπτυξης ικανότητας. Από το γυρίσματα σε τα δίκαιο του κατόφλου, σε ρυθμό ή σε κάτι ακόμα. Και τα δύο. Στα πρωτογενή στοιχεία εμφανίζονται και σε ρυθμό και σε καρδιακή. Σε κάποια αθλήματα δεν μπορεί να το πάθει. Έχει στο τρέξιμο βουνί, στο κοβίνα το κοινό. Όχι, δεν μπορεί να το πάθει. Αλλά πρέπει να σου πω το εξή. Δεν μπορεί να κάνει διαλυματική προπόνηση βασιζόμενη στην καρδιακή συγγνώμη. Γιατί είναι αργή διαδικασία το να ανέβει το παλμί και λε τώρα εσύ. Αν σου πω εγώ ότι πρέπει να φτάσει στου 180 παλμού. Μετά από τα δύο πρώτα λεπτά άσκηση, τι θα κάνει, σε τι ρυθμό θα πα. Αν δεν το ξέρει σε τι ρυθμό θα πα, ή θα σκοτωθεί στην αρχή και θα πας πολύ γρήγορα, ή για να πιάσει τους παλμούς και μετά αφού έχει κάνει πολύ μεγάλη ένταση, δηλαδή αν η ένταση που έπρεπε να πας ήταν τα 15 χιλιόμετρα, εσύ θα πας στην αρχή 18 για να προλάβει γρήγορα τους παλμούς και μετά θα κόβει και θα κόβει και θα κόβει και θα κόβει. Για να διατηρήσει αυτό. Έτσι, και αυτό είναι λάθος. Άρα λοιπόν ένας που τρέχει στο βουνό προτιμάει τη διαλυματική του προπόνηση να την κάνει σε flat, να κάνει όλα τα συνεχόμενα στην άλλη φορά κάτι φορά, έτσι, και αν θέλει μία στο τόσο να κάνει κάποια προπόνηση έτσι, μπορεί να βάλει μία συγκεκριμένη απόσταση που να λέει εγώ θα πάω από εδώ ως εδώ, θα κάνω 4 λεπτά, θα ξαναγυρίσω και θα ξανακάνω το ίδιο. Έτσι, κάπως έτσι θα ήταν πιο από φυσιολογικής απόψεως σωστό να γίνει η προπόνηση. Σε έναν αγώνα μέσα να το λήξει με τους παλμούς είναι σωστό. Το κατόφλι. Ναι, ναι. Αν μέχρι το κατόφλι μπορώ να κάνω την προπόνησή μου τους καρδιακούς παλμούς. Γιατί δεν έχω μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Και προσπαθώ να κρατήσω αυτό. Αλλά το να φεύγω από τους 120-140 για να πάω 190, χωρίς να ξέρω τι απόσταση πρέπει να κάνω, αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν έχει τις προσαρμογές που πρέπει να έχω. Δεν σημαίνει ότι δεν γυμνάζεσαι, έτσι. Απλά οι προσαρμογές αυτές ακούνται σε κάποιους κανόνες και νόμους. Ναι. Τώρα αυτά τα θέλω. Φαντάζομαι για να δεις την εργασία να μετριώσεις τον εαυτό σου, πρέπει να μάθεις και τις αυτές τιμές έχεις, ώστε να δεις πού λειτουργείς. Σωστά. Και να πεις λίγο σε καλούπια, δηλαδή έχει νόημα όταν θα το κάνεις αυτό, είτε να ακολουθάς τους καρδιακούς παλμούς στα συνεχόμενά σου, είτε η διαλυματική σου προπόνηση να μείνουν στο περίπου. Τρέχω παράλληλα με το 100% που νομίζω εκείνη την ώρα τρέχω και κάνω όσο διάλειμμα μου βγαίνει, γιατί πού να ξαναξεκινήσω να τρέχω. Εντάξει. Δηλαδή, προσωπική... Όλα αυτά είναι ένα τεστ. Ναι. Όπως προείπα. Αυτό το τεστ. Εγώ, δηλαδή οι αθλητές και οι επαγγελματίες το κάνουν από αυτά που είναι κάποια θέματα. Ναι. Το κάνουν όταν. Δηλαδή, δεν θα πω προσωπικά εγώ στην τώρα στο πράγμα που είναι το μάθημα. Έχω πάλι τη δουλειά. Έχω χάσει πολύ ικανότητα σε σχέση με αυτό που είναι. Σωστά. Ναι, αν το κάνω τώρα θα δείξει άλλες τιμές. Αν το κάνω τότε θα δείξει άλλες τιμές. Σωστά. Αν πας να γυμναστείς τώρα, ναι, δεν έχει, είναι προτιμότερο να το κάνεις τώρα, να πατήσεις πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα και να κάνεις την προπόνησή σου, παρά όταν βελτιωθείς, απλά να δεις πού έχει στάσει. Όχι, μα όταν βελτιώνεσαι, δηλαδή θέλω να πω, εγώ δεν την βλέπω την άθληση έτσι όπως εσείς προσωπικά. Εγώ μένω σε έναν χρόνο, βγαίνω και τρέχω, απλά χάνω κιλά και μετά βλέπω ότι τα αντέχει και περισσότερο. Ναι. Φτάνει ένα σημείο όμως, επειδή δεν το έχω την επιστήμη, που ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να βελτιωθώ. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι κάνοντας συνέχεια το ίδιο πράγμα, είτε ανεβάζοντας απλά χιλιόμετρα, είτε νομίζοντας ότι κάνω πάντα μέγιστη προσπάθεια, θα βελτιωθώ. Δεν βελτιώνω. Η προπόνησή μου θέλει να έχει εναλλαγές και να έχει στόχους κάθε φορά. Όχι κάθε μέρα ευάλωτα. Το τρέξιμο φυσικά είναι η χαρά μας και θέλουμε να βάλουμε τα παπούτσια μας και να βγούμε έξω και να κάνουμε ό,τι μας βολεύει εκείνη την ώρα. Ναι. Ναι. Αλλά όταν έχω και την απέτηση να γράφει και το ρολόι καλούς χρόνους, τότε πρέπει να μπω σε καλό κύκλο. Ωραία. Συγγνώμη να το ολοκληρώσω λίγο τώρα. Οπότε ξεκινάς την προπόνηση, φτάνεις στο σημείο που δεν μπορείς να βελτιωθείς, κάνεις το τεστ, βλέπεις τι θα σε βοηθήσει και μπαίνεις τότε στο καλούπι. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Εγώ θεωρώ πιο ιδανικό τρόπο να κάνεις από
την αρχή το θες να δομήσεις σωστά την προπόνησή σου, θα φέρεις πιο γρήγορα, θα φτάσεις στο το σημείο, το σημείο που θεωρείς ότι θα πρέπει να κάνεις το τεστ και τότε μην το ξανακάνεις. Δηλαδή αν μου πεις ότι εγώ ένα τεστ μπορώ να κάνω. Ένα. Θες μου πότε. Και το λέω λοιπόν πρέπει να το κάνεις στην αρχή. Το πόσο σου αυτό περίπου έχει να κάνει με το χώρο που πας, αλλά περίπου πολιτικά είναι γύρω στα 40 με 50. Αμέ, αυτό. Γιατί μου λόγιζα για παραπάνω. Γι' αυτό σας είπα ένα. Δεν γίνεται δικά μέσα. Τουλάχιστον με την εμπειρία και την γνώση που έχω και από τους συναδέλφους. Πολύ σημαντικό. Καλό βράδυ, ποσοστό της μέγιστης κατεύθυνσης. Εξαρτάται από τον αθλητή, το επίπεδο κυρίως. Εξαρτάται τον όγκο των χιλιομέτρων στην εβδομάδα και σίγουρα πρέπει να είναι κάτω από το κατόφλι. Σίγουρα. Πρέπει να είναι που αρχίζουν οι καύσεις. Οι καύσεις λίγους ξεκινάνε από την αρχή. Αλλά δεν μας απασχολεί τόσο αυτό. Το long run γίνεται για να ξοδευτούν τα αποθέματα του υπογόνου. Αυτό είναι ο στόχος, αυτό είναι ο λόγος. Βασικά, το long run γίνεται για να αποκτήσουν τα πόδια μας την αντοχή. Για να μπορούν να τρέχουν, τι να πω, δεν σηκώνεται ξαφνικά ένας που έχει κάνει 5 χιλιόμετρα πάνω να κάνει το μαραθώνιο, μένει τα πόδια. Λοιπόν, αρχικά γίνεται για τα πόδια. Και δεύτερον, γίνεται ενεργειακά. Γιατί θα μπούμε στη διαδικασία να κατανοηθεί το γλυκογόνο και με τον ήπιο αυτό ρυθμό να μάθει το σώμα να χρησιμοποιεί τον ήπιο. Η ερώτηση τώρα που μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, παίρνω ή δεν παίρνω υδατάνθρακες στα long run. Η απάντηση είναι εξής. Και παίρνω και δεν παίρνω. Άλλες φορές μπορώ να πάρω, γιατί δεν είναι, πρέπει να μάθει το σώμα να χρησιμοποιεί τον υδατάνθρακα και δεν πάω ξαφνικά στον αγώνα και του δίνω υδατάνθρακα και θεωρώ ότι θα το πάρει. Άρα πρέπει να του μάθω να το χρησιμοποιεί κατά την άσκηση. Και μερικές φορές δεν πρέπει να παίρνω για να το μάθω να αδειάζει και να χρησιμοποιεί το λίπος. Δεν ξέρω αν σας κάνει έτσι. Πώς το διαχωρίζεις? Το διαχωρίζουμε με βάση το σύνολο της προπόνησης. Ένας αρχάριος δρομέας δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Έτσι. Αλλά... Μεγάλυψη. Ναι. Αλλά... Μια φορά το μήνα που θέλουμε να κάνουμε αυτό. Να κάνουμε ποιο, το long run, το ραβέτσι, το ραβέτσι. Χωρίς τα τάθρακα. Κοίτα, όταν έχουν, ο όγκος της προπόνησης είναι μεγάλος, τι γίνεται να αδειάσω. Αν αδειάσω, μετά θέλω να επανέλθω 3 μέρες. Άμα μετά το long run θέλω εγώ 3 μέρες. Ανάρρωση, έκασε την προπόνησή μου. Άρα δεν το κάνω. Μπορεί να γίνει, να πάει να γίνει σε ένα 20, σε ένα 25, ανάλογα πόσο γρήγορο είναι. Γιατί κάποιος το 25 μπορεί να το πέσει πολύ γρήγορα και κάποιος να τρώει μια μέρα για να το κάνει. Έτσι. Εξαρτάται, γι' αυτό είπα το επίπεδο και αυτό. Υπάρχουν πολλά εξαρτάται στην προπόνηση. Η προπόνηση δεν είναι άσπρο ή πάνω. Άμα πάρεις το πρόγραμμα ενός δρομέα, μην βιαστείς να το κρίνεις ποτέ. Μην πεις τι βλακία είναι αυτό που κάνεις ή τι εκπληκτικό είναι αυτό που κάνεις. Δεν ταιριάζει σε όλους, δεν είναι για όλους. Κάτι άλλο? Δεν έχετε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για την προσοχή σας. Στο τεστ, στο κομπόνι. Πάτσε. Στο άλλο. Στο άλλο τεστ έχει να κάνει με πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα έχουν συνήθως, το μικρότερο έχει να κάνει με αναλεπτό, το μεγαλύτερο πάει 3 λεπτά. Αλλά μπορεί να γίνει και διατυπωμένο. Δηλαδή να κάνεις 5 λεπτά, 4 λεπτά και να σταματάς. Μπορεί η μέτρηση να μην είναι συνεχόμενη στο μέλλον. Ναι, και να πεις ότι εγώ θέλω να μετρήσω 5 συγκεκριμένα φορτία για να μετρήσω την υδρολογική μου οικονομία χωριστά. Το καθένα θέλω κατανάλωση, θέλω γαλακτικό, θέλω στην κατανάλωση χωριστά. Είναι άλλα. Άλλοι τα κάνουν λίγα, και άλλο κάνει πιο πολύ ώρα, πιο λίγα να δω. Ναι. Εξαρτάται, υπάρχει λογική πάντως. Γενικά, αποφεύγουμε σε δρομή στα αντοχή στα μονόλεπτα. Δίλεπτα και τρίλεπτα συνήθως, ναι. Και πολύ καλό δίλεπτα ένα μισό χιλιόμετρο. Βγαίνει πάρα πολύ μεγάλο τεστ. Αν πας ένα μισό χιλιόμετρο και πας να πιάσεις όλα από κατόφλι και πάνω, βγαίνει πολύ μεγάλη διάρκεια. Και το τεστ κοπόσεως
Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ τεστ προγνώσεως. Είναι, πρέπει, έχει σαν διάρκεια από 14 έως 20 λεπτά. Αν ξεπεράσω τα 20 λεπτά, γίνεται πολύ δύσκολο μετά λόγω θερμοκρασίας, ανίας κτλ. Αν είμαι κάτω, δεν προλαβαίνει καρδιά να κάνει πέστες προς θερμοκρασία. Οπότε πρέπει να είμαι εκεί περίπου. Και άρα το πρωτόκολλο πρέπει να φτιαχτεί έτσι, ανάλογα με την ανάγκη του αθλητή. Όταν έρθει κάποιος θα τον ρωτήσω. Πόσο κάνεις πεντάρι, έχεις τρέξει δεκάρι, έχεις κάνει τέτοιο. Ναι, να ξέρω περίπου το επίπεδο για να ξέρω από πού θα ξεκινήσω και πόση ώρα περίπου θα μου πάρει. Αυτό. Ναι, φυσικά πρέπει να ξέρει. Πού, πριν με την καρδιακή συχνότητα όμως ήταν αυτό. Όχι στο τεστ του διαδρόμου. Ήταν το άλλο με το που προσπαθούσα να προσομοιάσω το τεστ από πόνη που γίνεται υπαίθρια πάνω στο διάδρομο. Γιατί πολύ δύσκολο να σου πω κάθε 200 μέτρα άλλαξε 0,2 τα αισθητά σου. Πού να βρεις το ρυθμό. Δηλαδή ακόμα και να έχεις το GPS, δεν σε βγαίνει, δεν μπορείς να πας. Είναι πολύ μικρή. Και μέσα στο κήπεδο χάνονται και όλα τα αναλόγια, οπότε το τεστ κοπόσεως είναι ένα τεστ που κάνουν σε νοσοκομείο κυρίως με την επίβλεψη καρδιολόγου για να εξετάσουν την καρδιά. Εγώ αυτό που παίρνω από την εργομέτρηση είναι μόνο από το καρδιογράφημα, είναι μόνο το πι. Η καρδιακή μας συχνότητα, το καρδιογράφημα είναι το πι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορώ να δω μόνο χοντρή βλάβη, αν έχει κάποιος. Αν έρθει κάποιος στο εργαστήριο, μπορώ να ανοιχνώσω μόνο χοντρή βλάβη κάποια. Γι' αυτό είναι καλά κάποιος που γυμνάζεται συνέχεια και πάει σε μεγάλες εντάσεις, καλά είναι να κάνει πρώτα το τεστ κοπόσεως και μετά να έρθει σε ένα εργοδοτικό κέντρο να κάνει ένα τεστ αξιολόγησης. Γιατί εκεί πάμε, κάνουμε μέγιστη προσπάθεια. Ο καρδιολόγος δεν θα σε αφήσει να πας μέγιστη προσπάθεια. Όταν ξεπεράσεις κάποια αίτηση και δει ότι είσαι ok, δεν έχει κάνει μεγάλο, είναι όλα φυσιολογικά, λειτουργούν φυσιολογικά, μας πει ότι μπορείς να κατέβεις. Πόσες μέρες και κούραση σου προτιμάς για το τεστ? Καλά είναι για το τεστ να έρχεσαι με συνθήκες να είσαι ξεκούραστος, γιατί πρόκειται να κάνεις μέγιστη προσπάθεια. Είναι σαν να σκεφτείς ότι πάω να κάνω ένα τριάρι στο γήπεδο και θα με χρονομετρήσουν. Γενικά όμως, το δύσκολο κομμάτι είναι τα τελευταία 2-3 λεπτά. Πόση ώρα διαρκεί? Γύρω στα 15 λεπτά. Χοντρικά. Γύρω στα 15 λεπτά. Έχει όλα αυτά τα αποτελέσματα σε ένα συνεχόμενο τεστ. Συνήθως τρως ό,τι τρως πριν από μια προπόνηση. Αν δεν σε ενδιαφέρει περισσότερο το ενεργειακό κομμάτι, το αναπνευστικό κομμάτι δεν το επηρεάζεις. Το οξυγόνο σου κι αυτό. Μπορεί να επηρεάζεις αν πιείς καφέδες και τέτοια καρδιακή συχνότητα. Το ενεργειακό κομμάτι μπορείς να επηρεάσεις με τη διατροφή σου γενικά. Αν σε ενδιαφέρει, αν κάποιος είναι αθλητής που τον ενδιαφέρει η κατανάλωση του γλυκογόνου, τότε πρέπει να συνιστάται από πριν από το τηλέφωνο όταν κλειστεί το ραντεβού, να πει κοίτα, 3 ώρες πριν θα έχεις κάνει το τελευταίο σου γεύμα, μετά θα πιείς μόνο νερό, δεν θέλω ισοτονικά, δεν θέλω τζέλ, δεν θέλω τίποτα. Θα συγκεντρώνεται και όσο μόνο νερό. Και κάνει το τεστ. Για να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το σώμα. Είναι λίγο fake, μετά το επηρεάζεις. Όταν βάζεις υδατάνθρακα μέσα δείχνει ότι χρησιμοποιείς πολλούς υδατάνθρακες, ενώ δεν σημαίνει στην πραγματικότητα. Γίνεται αυτό που κάνεις με τον υδατάνθρακα πριν τον αγώνα. Μάλλον είναι από τα αγαπημένα το βιβλίο αυτό. Γιατί θα δεις μέσα ότι το χωρίζει σε 5 σημαντικά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με αυτούς τους τρόπους προπόνησης που προαναφέρω. Μπορεί να περιγράφει λίγο διαφορετικά την ένταση βάσει χρόνου σε κάποιες αποστάσεις,
αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Σου λέει για τη συνεχόμενη προπόνηση, σου λέει για την αερόβια προπόνηση, σου λέει για το κατώδυνο, σου λέει για το tempo, σου λέει για το long, σου λέει για την interval προπόνηση. Οπότε είναι ένα καλό βιβλίο για κάποιον που διαβάζει και αγγλικά, στα αρχικά το έχει πάει στα αρχικά. Όχι, μπράβο. Γιατί δεν το έχω βρει στα αρχικά. Άρα αυτό, αυτό είναι πολύ καλό βιβλίο, ναι. Μετά υπάρχουν και για αρχάριους, υπάρχουν και για τέτοιο, αλλά αυτό είναι καλό βιβλίο από την άποψη ότι κεντρώνεται στο πρακτικό κομμάτι. Πώς μπορείς να στήσεις μια προπόνηση. Αυτό. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλώ ήρθατε. Α, τα πάμε. Ναι, να τις πάρεις.